κάποιοι μπορεί να βρίσκονται σε νιρβάνα, ας μην τους το χαλάσουμε, από την άποψη ότι το ΚΚΕ είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να διερευνηθεί το έγκλημα και η ασφάλεια των σιδηροδρόμων συνολικά, γιατί υπάρχουν αλλεπάλληλα εγκλήματα και δεν έχει σταματήσει μόνο στα Τέμπη, δυστυχώς, η κατάσταση. Και από αυτή την άποψη ως κόμμα στηρίξαμε και την Εξεταστική Επιτροπή και τις προκαταρκτικές επιτροπές που δεν έρχονται σε αντίφαση μεταξύ τους. Τώρα, όσον αφορά για το ζήτημα, το συγκεκριμένο, το ΚΚΕ το έχει απασχολήσει το ζήτημα αυτό και έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα και σε προηγούμενες συνεδριάσεις. Κατά τη γνώμη μας, εμείς είμαστε ενάντια σε κάθε αποκλεισμό προσώπου, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για μια εξεταστική της Βουλής, άρα συμμετέχουν κοινοβουλευτικές ομάδες. Η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα είναι υπεύθυνη για την εκπροσώπησή της και δεν μπορεί να καθορίζει την πλειοψηφία ή τη μειοψηφία. Και πολύ περισσότερο από την πλειοψηφία μα είναι ξένη προς την κοινοβουλευτική ομάδα η σύνθεση των εκπροσώπων της στις επιτροπές. Και το βασικό ζητούμενο για μας, και το επαναφέρουμε και θα το ξαναεπαναφέρουμε, είναι η αντίφαση. Η οποία υπάρχει. Ποια είναι αυτή η αντίφαση? Είναι από τη... Η αντίφαση βασίζεται στη μη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών και όσον αφορά την παραγραφή των ενδεχόμενων εγκλημάτων και όσον αφορά την εξέταση της δικαιοσύνης χωρίς τη διαμεσολάβηση της έγκρισης της Βουλής. Από τη δικαιοσύνη όπως γίνεται με όλους τους ανθρώπους. Αυτή η αντίφαση οδηγεί σε διάφορα ερωτήματα τα οποία γύρονται περί εξαίρεσης ή μη όσον αφορά τη σύνθεση της Βουλής. Παρόλα αυτά και παρότι αυτή είναι η θέση μας και σε αυτή θα επιμείνουμε, δεν έχουμε αντίρρηση να σταλεί το ερώτημα το συγκεκριμένο στην Επιστημονική Επιτροπή που βεβαίως ως κόμμα μας δεν μας δεσμεύει και θα συζητηθεί και σε επόμενη συνεδρίαση και με βάση αυτό το πόρισμα. Αλλά η θέση μας, σας είπα και πριν, είναι καθαρή, ενάντια στον αποκλεισμό. Κύριε Πρόεδρε, με τη στάση μας, με τη στάση μας μέσα στην Επιτροπή δεν προσβάλλουμε κανέναν. Άρα δεν δεχόμαστε να μας προσβάλλει και κανείς. Και είναι απαράδεκτη η ενέργεια της κυρίας Κωνσταντοπούλου να προσπαθεί να ταυτίσει τους βουλευτές του ΚΚΕ με τους βουλευτές της πλειοψηφίας 30 απέναντι και μόνο εγώ. Όχι, φτάνει. Υπάρχει ένα όριο και δεν θα επιτρέψουν να επαναληφθούν τέτοιου είδους τοποθετήσεις. Ένα. Δεύτερον, εφόσον πείσουμε τώρα με την απόφαση που θα πάρει η Επιτροπή για το ζήτημα, θα αποσταλεί επιστολή στο Επιστημονικό Συμβούλιο για το θέμα που έγινε η πλειοψηφία. Εμείς λέμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε και μετά, για να μην χάνεται χρόνος, να συζητήσουμε τις προτάσεις των κομμάτων για τους μάρτυρες και τα έγγραφα που πρέπει να έρθουν, ούτως ώστε να κερδίσουμε το επόμενο διάστημα να έρθουν και τα έγγραφα και να ενημερωθούν οι μάρτυρες. Έτσι κι αλλιώς, πότε θα μας απαντήσει η επιστημονική, θα δούμε και τη σύνθεση.